Σημείο αναφορά για πολλέ δεκαετίε για την πιερία και τον όλυμπο χαρακτήρισε το Φεστιβάλ Ολύμπου ο Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Υπουργό, η οποία βρίσκεται στον νομό από την Παρασκευή, ξαναγήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Μουσείο του Δίου και τον Αρχαιολογικό Χώρο από τον καθηγητή Δημήτρη Παντερμαλή. Σε δηλώσει τη Ιδίων Τηλεόραση, η κυρία Κεφαλογιάννη σημείωσε μεταξύ άλλων πω η πιερία θα πρέπει να αποτελέσει ένα τουριστικό προορισμό για όλο το χρόνο. Ένα φεστιβάλ που εδώ και πολλέ δεκαετίε είναι σημείο αναφορά για την περιοχή σα και σημείο αναφοράς για το μοναδικό αυτό ορεινό όγκο, τον Όλυμπο. Για μας είναι πολύ σημαντικό το ότι οι τιμόμενες χώρες φέτος είναι η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία, χώρες οι οποίες έχουν παράδοση άλλωστε στον ορεινό τουρισμό. Πιστεύω ότι μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά από τις εμπειρίες και από τις καλές πρακτικές τους, γιατί η πιερία είναι σίγουρα ένας προορισμός για όλο το χρόνο. Θα έπρεπε να είναι ένας προορισμός για όλο το χρόνο και γι' αυτό και αξίζει να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τις ειδικές θεματικές μορφές τουρισμού. Βεβαίως είχα και την ευκαιρία, την τιμή και τη χαρά να ξεναγηθώ εδώ στους χώρους τους αρχαιολογικούς του Δίου και στο μουσείο από τον ίδιο τον καθηγητή, τον Δημήτρη τον Παντερμαλή, που έχει καταθέσει την ψυχή του και έχει αναδείξει τις μοναδικές ομορφιές και φυσικές αλλά και ιστορικές μιας περιοχής που από αυτό που έχουμε δει μπορεί να είναι υπόδειγμα ενός επισκέψιμου τόπου. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία η Ελλάδα να μπορέσει να προβάλλει προς τα έξω ένα πρόσωπο διαφορετικό ενδεχομένως από αυτό που έχουν μάθει μέχρι τώρα οι ξένοι, γιατί έχει κρυμμένα μυστικά και γι' αυτό και η καμπάνια της Ελλάδας πλέον λέγεται Μυστική Ελλάδα. Θέλουμε να προβάλλουμε όλους αυτούς τους τόπους που είναι γνωστοί σε εμάς αλλά λιγότερο γνωστοί στο εξωτερικό και με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσουμε τους επισκέπτες μας για να γνωρίσουν την Ελλάδα του πολιτισμού, την Ελλάδα της μοναδικής φύσης, την Ελλάδα της φιλοξενίας και γι' αυτό και συνδέουμε πάρα πολύ και την τουριστική προσφορά με τα τοπικά προϊόντα του κάθε τόπου. Και εσείς εδώ έχετε μοναδικά τέτοια προϊόντα. Πιστεύω πραγματικά ότι η πιερία, η περιοχή εδώ η δικιά σας, μπορεί να είναι ένας πραγματικά μοναδικός προορισμός και εμείς από πλευράς Υπουργείου Τουρισμού και από πλευράς ΕΟΤ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτήματα της περιοχής. Η Υπουργός έκανε λόγο για μια εξαιρετική χρονιά για τον τουρισμό που ήταν το 2013, ενώ και για φέτος, όπως είπε, τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά καλά. Μετά από μια εξαιρετικά καλή χρονιά όπως ήταν το 2013, μια χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, έχουμε και φέτος ξεκινήσει με απίστευτα καλά αποτελέσματα και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για μια χώρα η οποία περνάει τις δυσκολίες και έρχεται τώρα να αντιμετωπίσει την πρόκληση του πώς θα μπορέσει να ανακάμψει. Πιστεύω ότι ο τουρισμός είναι πραγματικά ο πρώτος τομέας που θα βοηθήσει την χώρα στην ανακάμψή της και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι όλες οι περιοχές της χώρας, όλες οι περιφέρειες της χώρας να μπορέσουν να βασίσουν ένα μέρος του εισοδήματός τους στον τουρισμό. Αλλά σε ένα τουρισμό ποιοτικό, σε ένα τουρισμό που θα έχει να κάνει με την αυθεντικότητα των προορισμών και γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους να προστατεύουμε τόσο το πολιτιστικό όσο και το φυσικό μας περιβάλλον.